7 αναμετρήσεις περιλάμβανε το μενού της 27ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, με τον Μένευρο Σουφλίου να γνωρίζει ακόμη μια ήττα και τον Δεθνικό Αλεξανδρούπολης να κάνει το ρεπό του. Στο Δημήτρης Μπακιρτζής, ο Εύρος Σουφλίου αντιμετώπισε την ομάδα του Ερδαϊκού που είχε ανάγκη τους βαθμούς για να αποσπαστεί και άλλο από τη ζώνη του υποβασμού. Ο Εύρος Σουφλίου έπρεπε να διαχειριστεί πέραν από τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και αρκετό καιρό και την κούραση από το παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στη Δόξα Δράμας για το κύπελλο Ραϊστεχνών Ελλάδος. Άλλωστε, οι λύσεις που έχει ο Στάθης Μιχαηλίδης δεν είναι πολλές και όσο να είναι, τα συνεχόμενα παιχνίδια έφεραν ακόμη μεγαλύτερη σωματική αλλά και ψυχολογική καταπώνηση στους ποδοσφαιριστές που τραβάνε το κουπί τους τελευταίους μήνες. Ο Ερδαϊκός εμφανίστηκε σαφώς πιο φρέσκος στον αγωνιστικό χώρο του Δημήτρης Μπακιρτζής και κατάφερε να προηγηθεί στο ημίχρονο με 0-2 και να φτάσει στη νίκη με 2-4, ανεβαίνοντας έτσι στην πρώτη πεντάδα του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Απ' την άλλη, ο Εύρος Σουφλίου παρέμεινε στους 14 βαθμούς και την Τετάρτη 23 Μαρτίου είναι προγραμματισμένο το επόμενο παιχνίδι της ομάδας με αντίπαλο τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη στο Φώτης Κοσμάς. Η ομάδα του Σάβα Καρυπίδη μετά και την ήττα στη Δράμα από τη Δόξα στις 12 Μαρτίου βλέπει τη διαφορά από την ένατη θέση που χαρίζει την παραμονή να ανεβαίνει και χρειάζεται οπωσδήποτε το τρίποντο στο παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στον Εύρο. Οι ποδοσφαιριστές του Εθνικού Αλεξανδρούπολης είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν αυτή τη εβδομάδα ώστε να εμφανιστούν καλύτεροι τις τελευταίες αγωνιστικές και να παλέψουν για την παραμονή. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής είναι: Απόλλων Καλαμαριάς Ηρακλής Αμπελοκήπων 1-0, Απόλλων Κρίας Βρύσης Απέλα Αγκαδά 0-2, Άρης Θεσσαλονίκης Εθνικός Σερών 3-0 Άνευ Αγώνος, Δόξα Δράμας Καμπανιακός 2-1, Εύρος Σουφλίου Ορδαϊκός 2-4, Κοζάνη Καβάλα 0-0, Νέστος Χρυσούπολης Εθνικός Αγιονερίου 1-0 και Θύελλα Φιλότα Βυζάντιο Κοκκινοχώματος 2-0. Στην βαθμολογία μόνος πρώτος παραμένει ο Άρης με 68 βαθμούς. Δεύτερος ακολουθεί ο Νέστος Χρυσούπολης με 54, τρίτη υποχώρηση Δόξα Δράμας με 52, τέταρτος είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς με 41, στην πέμπτη θέση ανέβηκε ο Ερδαϊκός με 40 βαθμούς, 39 βαθμούς έχει Καβάλα, 38 ο Καμπανιακός, στους 34 ο βαθμούν Εθνικός Αγιονερίου και Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, ενώ στη ζώνη του υποβασμού βρίσκονται η Απέλα Γκαδά που είναι στη 10η θέση με 33, 31 έχει η Κοζάνη, 30 ο Απόλλωνας Κρίας Βρύση, 28 η Θύελλα Φιλότα, στη 14η θέση είναι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης με 25, 21 έχει ο Ηρακλής Αμπελοκήπων και 14 ο Εύρος Σουφλίου.